Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα μιλάω. Σήμερα το θέμα που θα ανεβάσω, που θα συζητάω μάλλον μαζί σας, είναι πρώτα θα πω γιατί σκέφτηκα να συζητήσω για αυτό το θέμα και μετά θα πω τι θέμα είναι. Με μεγάλη έκπληξη κατάλαβα ότι στο κανάλι αυτό δεν είμαστε μόνο μεγάλες γυναίκες, είναι και παιδιά, είναι νεολαία. Είναι λίγα παιδιά βέβαια, αλλά εγώ αυτό που νομίζω, τα παιδιά που παρακολουθούν το κανάλι, τα παιδιά που αρχίζουν τη ζωή τους, είναι από τα παιδιά που σκέφτονται. Δεν έχουμε... Αφού τα θέματα που ανεβάζω είναι σοβαρά θέματα και σοβαρά και απλά, και τα παιδάκια που θέλουν, λέω παιδάκια γιατί έχω δικαίωμα να πω. Όποιος είναι κάτω από 20 είναι παιδάκια για μένα, μην παρεξηγείτε. Όπως είναι και για τη γιαγιά μου, όποια είναι κάτω από 80 είναι κοριτσάκι. Το ίδιο λέω και εγώ, όποιος είναι κάτω από 20 είναι παιδάκια. Νοήστε σοβαροί και μεγάλοι τώρα, εντάξει. Οπότε λέω θα συζητήσω αυτό το θέμα. Γιατί σίγουρα θα χρειαστεί, σίγουρα θα χρειαστεί και θα χρειαστεί πάρα πολλές φορές στη ζωή. Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Γιατί αν τα δικά μας τα σχέδια πάνε παράλληλα με τα σχέδια του Θεού, πάνε στην ίδια κατεύθυνση τουλάχιστον, είναι εύκολα τα πράγματα. Τότε αυτό που κάνουμε θα το κάνουμε με ευκολία. Αν όμως τα σχέδια μας, αυτό που σχεδιάσαμε εμείς στο δικό μας το κεφάλι, σχεδιάσαμε, πήραμε απόφαση, ενοχλούν εκεί πέρα πάνω ή ενοχλούν ανθρώπους γύρω γύρω, τότε πάντα θα έχει δυσκολίες, σταματημός, κάτι θα γίνει. Οπότε, συμβουλή νούμερο 1. Κάνετε τα σχέδια, δεν μιλάτε. Κάνετε τα σχέδια, δεν μιλάτε. Εσείς τα ξέρετε. Είναι δικά σας τα σχέδια. Είναι πολύ προσωπικά τα σχέδια. Είναι τα δικά σας τα σχέδια. Κάποτε ήξερα ότι τα μεγάλα λεφτά και η αγάπη θέλουν ησυχία. Τώρα όμως θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα. Την ηλικία και εγώ αλλάζω κι εγώ. Τα σχέδιά μας θα είναι γύρω από την αγάπη ή γύρω από τα χρήματα. Οπότε και αυτά θέλουν ηρεμία και ησυχία και δεν θέλουν ξένα αυτιά. Το άλλο. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχέδιο, πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένο, κάπως έτσι. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Το σχέδιο είναι... Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι θέλω να πάω στην Αθήνα. Είναι. Θέλω να πάω στην Αθήνα με αυτή την παρέα, τάδε ημερομηνία, τάδε ώρα. Είναι όλο αυτό. Θα πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το έχουν πάρει πολύ στο σοβαρό το σχεδιασμό και το κάνουν πολύ αναλυτικά και κάποιες φορές αυτό βοηθάει. Το μόνο μειονέκτημα που αυτό πιάνει πάρα πολύ χρόνο αυτό πιάνει. Οπότε, εγώ πολλές φορές γράφω στα χαρτάκια. Εμένα αυτό βολεύει. Και μπορώ να αναλύσω πολλά πράγματα έτσι για μένα. Αυτό που με ενδιαφέρει το σχέδιο, αυτό θα είναι. Τι θα είναι, τι σχεδιάζω. Πότε, με ποιο τρόπο, εκεί παίζει και ο χρόνος, δηλαδή πρέπει να ξέρετε και τι γίνεται αν θα αν θα αργήσει αυτό με το χρόνο, αν θα είναι αργά, πιο νωρίς, πιο αργά και αυτό καθυστέρηση αν θα γίνει αυτό, οι λεπτομέρειες που θα οι λεπτομέρειες που έχουν σχέση με αυτό το δικό σας το σχέδιο πρέπει να περίπου να ξέρετε ποιες είναι. Ας πούμε θέλετε να σπουδάσετε κάτι. Τώρα παίρνουμε ένα πλάνο δύσκολο. Ο άνθρωπος θέλει να πάει να σπουδάσει κάπου.
Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να είναι και εκτός από το ό,τι πειράσει, τι θα γίνει αν θα πειράσει εκεί και εκεί, πού θα μείνει εκεί, αν θα έχει εκεί παρέα, αν, συγγνώμη, ο άνθρωπος αυτός ξέρει να μαγειρεύει, να καθαρίζει το σπίτι του, να πλένει τα ρούχα του, ή θα χρειαστεί μια μαμά να στέλνει συντριωμένα ρούχα κάθε τρεις και λίγο. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρετε. Οπότε παίρνετε όλο το κομμάτι και αρχίζετε και πιο νωρίς το σκέφτεστε και μαθαίνετε περισσότερα πράγματα και για αυτό που πρέπει να γίνει γύρω-γύρω από αυτό το σχέδιο και μην ντρέπεστε να ρωτάτε τους ανθρώπους που έχουν πειράσει αυτό το στάδιο. Θα σας πούνε 2-3 πράγματα. Ή ας πούμε, μην ντρέπεστε να πείτε στη μαμά ότι ξέρεις, σκέφτηκα και μήπως καλύτερα να το κάνω το χρόνο. Δηλαδή σκέφτεστε, ο καθένας έχει τη δική του λογική, ο καθένας έχει το δικό του σχεδιασμό. Και δεν ξεχνάμε ότι τα σχέδια αυτά πάντα πρέπει να πάρουμε άδεια από πάνω. Το άλλο το σχέδιο θα πω τώρα σαν παράδειγμα για τα καινούργια τα YouTuber. Είναι πάρα πολλά παιδιά που ξέρουν από τα computer, από να μπαίνουν, να βγαίνουν, να κάνουν, να ράνουν και θέλουν να γίνουν επιτυχημένοι YouTuber. Εδώ πρέπει να πάει ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Τι θέλω να πετύχω. Τώρα πιένω ένα κομμάτι που ξέρω λίγο πολύ. Τι θέλω να πετύχω. Τι μπορώ να δείξω. Πόσο συχνά θα βγαίνουν τα βιντεάκια μου, αν έχω όρεξη θα απαντάω στους ανθρώπους που με ακολουθούν, αν αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους, αν πραγματικά αυτό το κομμάτι να κάνω YouTube κανάλι μ' αρέσει, σαν να το έχω το YouTube κανάλι για ένα λόγο ή απλά θέλω να με ξέρουν. Αυτά πρέπει να είναι αληθινές απαντήσεις. Και αυτό είναι σχέδιο. Να σας πω και ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα όταν ο Θεός γελάει όταν κάνεις εσύ σχέδια. Εγώ σαν Όλγα πολλές φορές λέω κουράστηκα. Πάω να κοιμηθώ μια ουρίτσα και μετά σηκώνομαι, έχω και άλλα να κάνω να προλάβω. Να που θα πάω να ξαπλώσω και θα αρχίζουνε. Ναι. Για να κλείσω τα τηλέφωνα χτυπάνε την πόρτα. Πώς γίνεται αυτό. Γελάει ο Θεός. Ή θέλεις να κοιμηθείς, γελάει. Ή σήμερα, ας πούμε, ήταν ένα άλλο πράγμα. Εγώ είπα, πάω να ξαπλώσω 10 λεπτά και να συνεχίζω, δεν έχω σήμερα πολλές δουλειές. Να πώς κοιμήθηκα 3 ώρες και δεν χτύπησε ούτε τηλέφωνο, ούτε κινητό, ούτε σταθερό, ούτε πόρτα και τα παιδιά μου έκαναν ησυχία απόλυτη και ο Μπρούνο το τσικ, ούτε γαβ δεν έκανε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γέλασε ο Θεός μαζί μου. Ήθελες να κοιμηθείς λίγο. Και ξύπνησες αργά. Τώρα κάνει ό,τι θες. Οπότε, όλο αυτό που γίνεται δίπλα από τα σχέδιά μας, μικρά και μεγάλα, πρέπει να το πάρουμε λίγο φιλοσοφικά. Γιατί, αν είναι κάτι που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Άλλο που θέλουμε εμείς για να γίνει τώρα, άντρα θέλω, τώρα θέλω, αν πρέπει να γίνει, να γίνει. Μιλάμε μέχρι τέτοια λεπτομέρεια. Αν θα πάω στη Λαϊκή αργά και ξέρω ότι πρέπει να πάρω καλές ντομάτες, αν είναι να τις πάρω, να τις πάρω και τελευταία στιγμή και θα είναι καλές. Αν όχι, όχι. Μπορεί αργότερα κάτι θα αλλάξει. Μπορεί και εμείς θα αλλάξουμε κάτι στο μυαλό μας. Μπορεί εμείς θα αλλάξουμε κάτι στην συμπεριφορά μας και τα δικά μας τα σχέδια θα πάνε με τα ίδια νερά όπως πρέπει. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνιδάκι. Γι' αυτό πολλές φορές λέω, η ζωή είναι παιχνίδι, πολύ δύσκολο, πολύ όμορφο, αλλά είναι παιχνίδι. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Αλλά όταν αρχίζει το παράπονο, τα σχέδια μας πάνε να διαλυθούν. Ο Θεός περιμένει να έχουμε άλλα σχέδια μετά. Και θα βάλουμε μυαλό, τέλος πάντων. Ένα άλλο πράγμα, εδώ έχω σημειωμένα πράγματα σήμερα. Ξέρετε ότι μόνο στην Ελλάδα λένε πρώτο ο Θεός.
Εγώ το έμαθα εδώ και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Όταν θες να κάνεις κάτι και λες πρώτα ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι που το λένε, που το σκέφτηκαν μάλλον, ήταν θείοι. Γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί αυτό το κομμάτι πιάνει. Αν είναι να γίνει, να γίνει. Πάντα μπορούμε να συζητήσουμε. Να κάνουμε την προσευχή μας με το ένα τρόπο, με το άλλο. Να συζητήσουμε. Μπορούμε κάποια στιγμή να βρούμε ανθρώπους που μας βοηθάνε να καταλάβουμε τα λάθη μας ή που μας βοηθάνε να στρώσουμε καλά τα σχέδιά μας και τα απρόοπτα που γίνονται. Τα απρόοπτα που γίνονται στα σχέδιά μας είναι πάντα για καλό, πάντα. Ό,τι και να γίνει είναι πάντα για καλό, απλά πρέπει να το πάρουμε λίγο λίγο. Το απρόοπτο αυτό που γίνεται μπορεί να θέλω να πάω κάπου. Χάλασε πόρτα, χτύπησε, έμεινα στο ασανσέρ. Δεν πρόλαβα να πάω εκεί στην ώρα που ήθελα. Ή θα πάω την άλλη φορά, ή θα πάω, ή ο άνθρωπος θα έρθει σε μένα. Κάπως έτσι, κάτι θα αλλάξει. Κάτι θα αλλάξει, δεν έχει κάποια αλλαγή. Οπότε αυτά και τα απρόοπτα δεν θα τα φοβάστε. Βέβαια θα ήθελα κάτω από αυτό το βίντεο να με γράφετε τι σκέφτεστε. Και αν σας αρέσουν αυτά εδώ τα... Τώρα σχεδιάζω πάλι και λέω βα, τι θα γίνει. Να συζητάμε τέτοια θέματα και μπορεί να κάνουμε και ένα live έτσι. Με ερωτήσεις και απαντήσεις σοβαρές, όχι για αρρώστιες και συνταγές, σοβαρές. Φιλοσοφικό κομμάτι θα πάρουμε. Και ξέρετε τι άλλο θέλω να σας... δώσω σήμερα. Έχει μια προσευχή από τους από την Ρώσικη Εκκλησία, από την Όπτινα Πούστην, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Εγώ θα το βάλω αυτό τώρα ένα δεύτερο κομματάκι, γιατί θέλω να το να πω την προσευχή στα ρώσικα και για σας να βάλω τους στίχους. Τι προσευχή είναι αυτή? Προσευχή είναι για αρχή της ημέρας. Και έχει σχέση με αυτό που έχουμε πει σήμερα, με τα σχέδια και πώς να, αντέξουμε όλα αυτά τα απρόοπτα που έρχονται. Κάπως έτσι είναι πάρα πολύ από τις αγαπημένες μου. Απλά αν θέλετε να το ακούσετε, θα το ακούσετε και το βιντεάκι μέχρι το τέλος. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой во всякий час сего дня. Во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Твоя святая воля. Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего Святого сам води и управляй мною. Αυτό δεν είναι όλη η προσευχή, είναι πολύ πιο μεγάλη. Εγώ θα σας τη βάλω στα ελληνικά. Είναι, εμένα δίνει δύναμη. Εμένα πολλές φορές δίνει δύναμη και απαντάει σε ερωτήσεις. Θέλω να είστε καλά. Θέλω να είστε όσο πιο καλά γίνεται.